η αποχώρηση της Υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρύ και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Λιούπη και Κώστα Μαραβέγη από τη χθεσινή εκδήλωση τιμής για τη γενοκτονία των ποντίων προκάλεσε αίσθηση. Αφορμή στάθηκε η ομιλία του Πρόεδρου της Ένωσης Ποντίων Μαγνησίας που άφησε αιχμές για τη στάση των κυβερνήσεων της χώρας αναφορικά στο θέμα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας διαχρονικά διακατέχεται από φιλοκεμαλικά αισθήματα. Οπότε εμείς ζητάμε συνεχώς από την ελληνική πολιτεία να υποστηρίξει τους αγώνες μας για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής και όχι μόνο του ποντιακού ελληνισμού. Η Υφυπουργός Παιδείας και οι δύο κυβερνητικοί βουλευτές αποχώρησαν όταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων καυτηρία στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο δεν έθεσε το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Το να γίνει μια άκερη αναφορά στην παρουσία του Πρωθυπουργού στην τελευταία του ομιλία στο Κογκρέσο, μια ομιλία η οποία χειροκροτήθηκε πάρα πολλές φορές. Το χειροκρότησαν όρθιοι. Μια ομιλία η οποία υποχρέωσε εντός εισαγωγικών πολιτικά στελέχη που πρόσκειται σε άλλες παρατάξεις να τον ευχαριστήσουν και να τον επιβραβεύσουν. Η άκερη, μίζερη, μικρόψυχη αυτή η αναφορά την οποία έκανε ο πρόεδρος, θεώρησα και προφανώς και οι συνάδελφοί μου, γιατί και εκείνοι αποχώρησαν, ότι ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Μίκρινε, φτώχινε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, κύριε Πολίζο, την κόντινε στα μέτρα κάποιων. Δεν το είπα μόνο για τον Πρωθυπουργό, το είπα διαχρονικά, το τονίζω διαχρονικά σε συμπολιτεύσεις και αντιπολιτεύσεις. Και εκτός τούτου, θα ρωτήσω την κυρία Μακρύ, την οποία συμπαθώ κατά τα άλλα και δεν είναι ένα συμπαθές πολιτικό πρόσωπο, να μου πει, έχει έναν θεσμικότατο ρόλο στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθήλυν αρμόδιο Υπουργείο για αυτά τα θέματα των βιβλίων. Λοιπόν, να μας πει τι έχει κάνει. Έχει κάνει καμιά ενέργεια να προωθήσει το θέμα αυτό που λέμε να μπει στα βιβλία της ιστορίας, στα σχολικά βιβλία. Ο βουλευτής Χρήστος Μπουκόρος παρέμεινε στην εκδήλωση για να εκφράσει λίγο αργότερα τη δυσαρέσκειά του για τις αναφορές του Προέδρου της Ενώσεως Ποντίων Μαγνησίας. Σε εθνικές επιτίους και εμέρης εθνικής μνήμης, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί στην διατύπωση των λόγων μας, γιατί αυτά είναι επέτειοι που μας ενώνουν, που οφείλουμε να θυμόμαστε, και είναι βέβαιο ότι ο ελληνικός λαός και η ελληνική πολιτική τάξη προωθούν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα του ελληνισμού, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον τελευταίο καιρό, τόσο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, όσο και την τελευταία επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκο Δένδια στην Τουρκία, όπου ετέθησαν και στις δύο περιπτώσεις όλα τα ζητήματα των εθνικών μας συμφερόντων με τρόπο αδιαμφισβήτητο και δυναμικό. Και σαν πρώτα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε κατάθεση στεφάνων από τις ανώτατες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της περιοχής, εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, ποντιακών οργανώσεων και νομικών προσώπων. Όταν πρόσφατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Αρμενίων, νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι συντονισμένες προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας να φροντίσουν να προωθηθεί το ζήτημα της αναγνώρισης παγκοσμίως γενοκτονίας των ποντίων. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση και νομίζω ότι η όποια συνεργασία μεταξύ των δύο λαών μπορεί μόνο να πραγματοποιηθεί όταν θα γίνει αποδεκτή ιστορική αλήθεια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε με τίποτα ότι αυτή η μέρα μας θυμίζει ότι οι λαοί πρέπει να ζουν ειρηνικά, να παλεύουμε καθημερινά για την ειρήνη, ειδικά στην εποχή μας με τον συγκεκριμένο πόλεμο αυτή τη στιγμή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και επίσης θα πρέπει να δούμε να μην υπάρχουν, να υπάρχει ειρήνη χωρίς να εντείνονται ο εθνικισμός και ο φασισμός. Σήμερα είναι μια μέρα που οφείλουμε να τιμήσουμε και να θυμηθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι διώχθηκαν από τις πατρογονικές ουσιαστίες και να γίνει αυτό ατραπός και μάθημα ζωής, προκειμένου ποτέ να μην ξαναζήσουμε και μάλιστα σε αυτό το περιραίων πολιτικό και πολεμικό κλίμα τέτοιες καταστάσεις.